επαναλαμβάνω και σας παρακαλώ κρατήστε το και σημειώστε το, θα μοιάζουν με εικόνες που ξεπηδούν από αρρωστημένα μυαλά. Αυτά που θα ζήσουμε σε απευθεία σύνδεση live από τα συστημικά διεφθαρμένα MBA θα μοιάζουν με εικόνες που ξεπηδούν από τα αρρωστημένα κόμιξ που εκπαίδευσε η τελευταία και προηγούμενη γενιά. Υπάρχουν κάποια κόμιξ τα οποία δεν θέλω να τα κατονομάσω. Εκπαίδευσαν την γενιά μας, την προηγούμενη γενιά, δεν μιλάω τώρα για το Lucky Luke και το Ten Ten, έτσι, ή το Mickey Mouse, αυτά παίζαν άλλο ρόλο στο παιδικό υποσυνείδητο. Μιλάω για άλλα, βαρύτερα, κόμιξ. Αυτά τα κόμιξ, λοιπόν, θα μοιάζουν ιχνογραφία μπροστά σε αυτές τις εικόνες που θα ξεπηδούν από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες, από τα live που θα μεταδίδουν τα γνωστά συστημικά μιμιέ. Μερικά έχουν φορέσει και το μανδύα του πατριωτισμού, της ρωμιοσύνης και ούτω καθεξής. Θα ζήσουμε μια σειρά από προσωπικά δράματα σε εξέλιξη κάθε μέρα. Όλα μετά την ορκωμοσία των 300 βουλευτών, μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Κρατήστε το βίντεο το συγκεκριμένο, ξέρω τι λέω. Πολύ καλά. Και όλα τα δράματα θα έχουν ένα επίκεντρο, ένα πεδίο δράσης, μία αυλαία, ένα σκηνικό, την Ελληνική Βουλή. Το ένα μέρος της Βουλής θα νομοθετεί με ένα νόμο, ένα άρθρο, για να μεταλλάξει την Ελλάδα, να τεμαχίσει την Ελλάδα χωρίς να ανοίξει μύτη. Να μοιράσει τον πλούτο της Ελλάδος, γιατί έχει πλούτο, όχι όλες αυτές τις υπερβολές που ακούγονται από τους διάφορους για να γεμίζουν τους λογαριασμούς του. Δύο γενιές κράτησε αυτή η ιστορία. Έφτιαξε ιστορίες, λογαριασμούς, πολυκατοικίες, νησάκια ιδιωτικά. Λοιπόν, από αυτούς τους καθηγηταράδες τους και τους αναλυταράδες που παριστάνουν ό,τι παριστάνουν, αυτόν όλοι οι λογαριασμοί και οι συντάξεις διπλές και τριπλές και εμείς πεινάμε. Και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Καλά, όχι τόσο πολύ βέβαια. Δεν παρεξηγηθούμε. Μια χαρά, δόξα του Θεού. Αλλά λέω λοιπόν ότι όλα αυτά που θα συμβούν θα μοιάζουν με εικόνες από κόμικ. Αυτά που προηγήθηκαν με αυτά που θα γίνουν. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ του κυρίου Μητσοτάκη θα προχωρήσει ακάθεκτα στο έργο της να μεταλλάξει την Ελλάδα. Και την υπόσχεση που έδωσε μας την είπε κατάμουτρα. Το όνειρό μου, το όραμά μου είναι αυτό. Να, εδώ. Να φτιάξω την Ελλάδα προσαρμοσμένη στις επιταγές της μεγάλης επανεκκίνησης. Ο άνθρωπος το είπε. Τώρα πλέον τα λένε. Δεν τα κρύβουν, ούτε τα κάνουν σε μυστικές στοές και μυστικές συναντήσεις κλπ. Τα λένε. Όλα εδώ γίνονται ενώπιον σας. Το Πασόκ, λοιπόν, του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ θα αλλάζει την Ελλάδα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατασφάζεται και θα κατασπαράσει τις άρκες του, και ενώ το υπόλοιπο απομεινάρι του Πασόκ, του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, ο άνθρωπος αυτός θα ξαναπαίξει ρόλο, το κύριος Βενιζέλος. Πρωταγωνιστικό, όχι, αλλά κυριαρχικό, ναι, στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ήδη, για να σας δίνω ειδήσεις, γιατί είμαι πρώτα δημοσιογράφος και μετά όλα τα άλλα, έχει στρατολογηθεί από ένα αόρατο κέντρο, μαζί με αρκετούς συνταγματολόγους, ώστε να εκπονήσουν επιστημονική μελέτη, που το απόρισμά της θα γίνει σημαία ότι πρέπει να αποβληθούν οι Σπαρτιάτες από τη Βουλή. Με κάθε κόστος, κάθε τρόπο. Έχουν στρατολογηθεί όλα τα μυαλά, μεγάλα ή μικρά, του συστήματος όμως, για να πετάξουν πάση θυσία, πάση δυνάμη, με κάθε κόστος, έξω τους Σπαρτιάτες. Μαύρο φίδι που τους έφαγε. Γιατί το λέω αυτό? Θα περιμένετε την Κυριακή των προγραμματικών δηλώσεων. Ξεκινάει η συζήτηση την Πέμπτη με τον Πρωθυπουργό, εκλεγμένο Πρωθυπουργό, για δεύτερη φορά. Θα μιλήσουν και οι 8. Παρακολουθήστε λοιπόν την ομιλία του κυρίου Βασίλη Στίγκα. Θα καταλάβετε πολλά. Πάρα πολλά.
και θα καταλάβουν πολλά αυτοί που έχουν νου και καταλαβαίνουν συμβολισμούς, σημειολογία και κώδικες. Αλλά μερικά πράγματα θα τα πει και ξεκάθαρα. Και φυσικά την Ελλάδα θα τη μεταλλάσσουν και θα την κάνουν σε κάτι άλλο αυτά τα κόμματα μαζί με τον πυλώνα του συστήματος, το τέμ του συστήματος, το ταμπού του συστήματος που κανείς δεν το αγγίζει, ούτε τα οικονομικά του, ούτε έλεγχο κλπ. Το κουκουέ. Όσο αυτοί λοιπόν θα αλλάζουν οι τέσσερις στην Ελλάδα, καθοδόν προς τον 20ο αιώνα, το ένα τους έργο είναι αυτό, να νομοθετούν, το άλλο τους έργο θα είναι, αυτά είναι τα δοκάρια του συστήματος από τη μεταπολίτευση που στήθηκαν μεθοδικά μέχρι σήμερα. Το σύστημα, έχω ξαναπεί, είναι ισχυρό, πανίσχυρο, αλλά όχι ανίκητο. Υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσεις, είτε μέσα, είτε απ' έξω. Και όσο αυτοί θα νομοθετούν για τη μετάλλαξη της Ελλάδος, η άλλη πλευρά του ιδίου τόξου, πείτε το όπως θέλετε, συνταγματικό τόξο, δημοκρατικό τόξο, βάλτε του ό,τι θέλετε μπροστά. Αυτή η πλευρά λοιπόν που θα κάνει, θα μεταλλάσσει την Ελλάδα όλοι μαζί στα κοινά νομοθετήματα για το παιδί Α, παιδί Β, παιδί Γ, γονέως Α, γονέως Β και ούτω καθεξής, νέα μαθήματα, νέα ήθη, νέα σκέψη, νέος τρόπος, όλα θα αλλάζουν. Συγγνώμη, όλα θα αλλάζουν. Την ίδια ώρα αυτή η πτέρυγα, εν χορδές και οργάνης, εν χορό και καθολικά, χωρίς μεμψημυρίες ή διαφωνίες, σε μόνιμη βάση, όσο θα διαρκέσει αυτή η Βουλή, γιατί δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, οι μάσκες θα πέσουν μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, τον Ιούνιο του 2024, θα ψηφίζει την άρση ασυλίας αρκετών από τους βουλευτές που συμπεριλαμβάνονται σε όλα αυτά τα μικρά τέσσερα κόμματα. Δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν. Και ήξεραν και γνώριζαν. Τους άφησαν όμως για να μπορούν να τους διαπομπεύσουν. Τελείωσαν με τη μία πλευρά των παραδόσεων, με οτιδήποτε θυμίζει πατρίδα, έθνος, στοχοποίησαν οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά, τώρα θα πάνε στο άλλο. Οτιδήποτε θα έχει σχέση με ορθοδοξία, με ρωμιοσύνη, ότι ήταν ανέγγιχτο, τώρα θα διασυρθεί. Τώρα θα διαπομπευθεί, τώρα θα εκμαυλιστεί. Κρατήστε το βίντεο αυτό. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Όσο και αν προσπάθησα να τους προειδοποιήσω, όσο και αν προσπάθησα να τους μιλήσω με κώδικα, με σημειολογία και με μηνύματα στον κύριο Αθανάσιο Δέδε, έναν από τους ανθρώπους που είναι στο αόρατο διευθυντήριο, κανείς δεν άκουγε. Η έπαρση και η ελαζονία ήταν αυτή η οποία του συνεπήρε και είναι φυσιολογικό και φυσικό το τρόπο. Φούσκωσαν τα μυαλά και προχώρησαν. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί τα στοιχεία που θα είναι κυρίαρχα την επόμενη περίοδο μετά την ορκομοσία, μετά τις πρώτες μέρες με τις τυμπανοκρουσίες. Τα ίδια θα συμβούν σε ένα μέρος και στο κυρίαρχο κόμμα, από το οποίο πρέπει να σας πω από τους Σπαρτιάτες ότι έκλεψαν τουλάχιστον 1,5 ποσοστό. Το μοίρασαν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στη Νίκη και στον κύριο Βελόπουλο. Ιδάλλως, το πραγματικό ποσοστό των Σπαρτιατών, ανεξαρτήτως πώς προήλθε, έχω το ρεπορτάζ, θα σας το δώσω, τους θέλανε όλους μαζί. Περίπου στα ίδια, για να τελειώνουν και με τον κύριο Βελόπουλο, μια και καλή. Όχι γιατί είναι εμπόδιο ο κύριος Βελόπουλος στα σχέδιά τους, κάθε άλλο. Είναι το ξεκάρφωμά τους.
για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Και αυτός θα υλοποιηθεί. Θα διαπομπευθεί οτιδήποτε και θα στοχοποιηθεί, θυμίζει Ορθοδοξία. Θα διασαλευθεί όλη η ηθική και πνευματική τάξη στα πρόσωπα συγκεκριμένων ανθρώπων που θα διαπομπευθούν. Και προσπάθησα να προειδοποιήσω πολλές φορές. Μέσα από εδώ, ακόμα και όταν με είχαν κλειστό το κρίσιμο διάστημα, θυμάστε, με είχαν κλείσει 3 εβδομάδες όταν άρχισα να κάνω αποκαλύψεις και να απευθύνω ερωτήσεις. Αλλά δυστυχώς, κανείς δεν άκουσε. Κι έτσι, τώρα, ο καθένας θα αναλάβει τα επίχειρα των πράξεών τους. Κρατήστε αυτό το βίντεο. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Κρατήστε το. Αρχιοθετήστε το. Οι πάντες. Αυτά που συμβαίνουν τώρα στα 2 κόμματα, τα κυρίαρχα, εννοώ τους Σπαρτιάτες, γιατί τόσο θα ήταν τους Σπαρτιάτες και τη νίκη. Τόσο θα ήταν το πραγματικό ποσοστό εάν ο Ηλίας ο Κασιδιάρης κατέβαζε κόμμα και όπως είχε δικαίωμα, εφόσον δεν έχει τελεσυδικήσει, ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε διαφοράς έχω, όχι προσωπική, συμπάσχω με το δράμα του, είναι στη φυλακή για τις ιδέες του, αλλά και για τα δικήματά του. Πλημελήματα, αλλά δικήματα. Δεν βαράμε. Ο Έλληνας δεν βαράει. Δεν κλωτσοπουνίδης. Τελεία και παύλα. Αυτό το δικαίωμα το έχει ο Έλληνας όταν προασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας του, την τιμή της οικογένειάς του. Μόνο τότε. Όλες οι υπόλοιπες φορές είναι εκτροπή. Είναι διαστροφή, δεν έχει καμία σχέση με τον Έλληνα, αυτόν που παραλάβαμε από τα χρόνια του Περικλή, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, μέχρι τον Έλληνα που πέρασε μέσα από την πυρά της Ορθοδοξίας και αναβαπτίστηκε. Είτε ενοχλεί τους αρρωστημένους, είτε όχι. Αυτή είναι η πορεία της Ρωμιοσύνης που συμπεριλαμβάνει η έννοια της Ρωμιοσύνης και τους Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων και τους νεότερους μεταβυζαντινούς, προβυζαντινούς και ύστερα. Ο Ελληνισμός έχει συνέχεια. Δεν είναι κομμένος και ραμμένος. Δεν κόβουμε και ράβουμε την ιστορία μας σε κομμάτια όπως τη θέλει η φραγιά. Έχει συνέχεια. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν στο διάστημα που θα κρατήσει αυτή η θητεία του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί θα υπάρξουν κλειδονισμοί. Αυτή η θητεία του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα είναι ούτε εύκολη, ούτε ανέμακτη. Κρατήστε αυτό το βίντεο. Ξέρω τι λέω. Έτσι κι αλλιώς, η χρονική διάρκεια αυτού του καναλιού μου έχουν προσδιορίσει, θα σας το δώσω και όλο που το δείτε σε ένα τρέιλερ, είναι μέχρι τις 22 Αυγούστου που λύγει η τρίτη ειδοποίηση για αυτό το κανάλι, το οποίο πλέον θα πάει ή στα εξών συνεθέτη, θα το κατεβάσουν, γι' αυτό κρατήστε όλα τα βίντεο, ώστε να είστε, να έχετε στην ψηφιακή σας βιβλιοθήκη. Άλλωστε, κάποια στιγμή, πολύ πριν κλείσει το κανάλι, θα ανακοινώσω σε ποιους αφήνω τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων όλου αυτού του υλικού, το οποίο παρήχθη από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι και την τελευταία μέρα που θα εκπέμψει είτε live είτε με μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Καλή μου φίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ